Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο, ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο σίγουρα το έχετε δει σε όλα τα καταστήματα παιχνιδιών, αλλά αναρωτιέστε, αξίζει να το πάρω, θα έχει ενδιαφέρον, για την τιμή του κάνει αυτό που υπόσχεται? Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 35 ευρώ η τιμή του. Επιστημονικό μικροσκόπιο από τη σειρά Μαθαίνω και Δημιουργώ, της Clementoni και της AES. Προτείνεται για 9 πλάς ηλικίες. Και μας λέει: παρατήρησε τον κόσμο, το μικρό κόσμο για την ακρίβεια, ένα οπτικό μικροσκόπιο που μεγενθύνει έως και 600 φορές. Εικονογραφημένες κάρτες με επιστημονικές πληροφορίες και μας δείχνει και τα περιεχόμενα. Πάμε και στην πίσω πλευρά του κουτιού. Περιεχόμενα λέει συσκευασίας. Μικροσκόπιο, μεγένθηση επί 100, επί 300 ή επί 600. Τριβλίο πέτρι, ρηχό πλαστικό κυλινδρικό πιάτο, πλαστικό ποτήρι μέτρησης με καπάκι, δοκιμαστική σωλήνες με πόματα, μεγεθυντικός φακός, ανταλλακτικό λαμπτήρα, λαβίδα, αναδευτήρα, σπάτουλα, σταγονόμετρα, slide, αντικειμενοφόρες πλάκες, πλαστική διαφάνεια για να κόψεις καλυπτρίδες, εικονογραφημένες επιστημονικές κάρτες και εικονογραφημένο εγχειρίδιο. Πάμε να δούμε το εσωτερικό. Μας έχει μέσα ένα διαφημιστικό της σειράς Μαθαίνω και Δημιουργώ, έτσι ώστε να δούμε και τι άλλα παιχνίδια κυκλοφορούν. Και εδώ πέρα είναι το εγχειρίδιο οδηγιών. Μας λέει τα περιεχόμενα και στη συνέχεια διάφορα πειράματα που μπορούμε να κάνουμε ή μάλλον διάφορες προετοιμασίες για να εξετάσουμε στη συνέχεια αντικείμενα στο μικροσκόπιο. Μας έχει μέσα και αυτήν εδώ τη διαφάνεια την οποία θα μπορούμε να κόψουμε τετραγωνάκια για να βάλουμε στο μικροσκόπιο με διάφορα υλικά ώστε να τα εξετάσουμε. Να σας πω ότι οι οδηγίες δεν είναι πολύ εύκολες, είναι λίγο μπέρδεμα, ειδικά αν τις πάρει ένα παιδί από μόνο του να ασχοληθεί. Εδώ είναι κάποιες έτοιμες καρτέλες που μας λέει για παράδειγμα ότι αν πάρουμε ένα παγοκρίσταλο και το βάλουμε στο μικροσκόπιο, αυτή είναι η μεγένθησή του. Εντάξει, δεν βάζουμε αυτές τις κάρτες στο μικροσκόπιο. Απλά μας λέει πώς θα είναι αν βάλουμε κάτι τέτοιο στο μικροσκόπιο. Έχουμε το κυπελάκι, τον μεγεθυντικό φακό, τα υλικά, τα αντικείμενα που θα μας χρειαστούν, τους δοκιμαστικούς σωλήνες, ναι, εδώ πέρα έχει βάλει και νερό, τη λαβίδα, το σταγονόμετρο και φυσικά το μικροσκόπιο. Λοιπόν, ας πάρω ό,τι χρειαστώ έτσι για αρχή και θα σας πω εγώ ποιο μειονέκτημα έχω συναντήσει στο παιχνίδι. Έστω ότι είμαστε στην ηλικία των 9 ετών. Αυτό εδώ είναι το μικροσκόπιο. Εδώ έχει ένα διακόπιο on-off που ενεργοποιεί αυτό εδώ το λεντάκι. Τον λαμπτήρα, γιατί δεν είναι LED, είναι κανονική λάμπα. Μας έχει μέσα και δεύτερη λάμπα ανταλλακτική. Αυτός εδώ ο μοχλός ανεβάζει και κατεβάζει το ύψος του αντικειμένου που έχουμε τοποθετήσει προς εξέταση. Ενώ εδώ πέρα είναι φυσικά το σημείο που θα βάλουμε το μάτι μας για να δούμε και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεγένθηση 100 επί. Περιστρέφουμε προς τα δεξιά, έχουμε 300 επί, περιστρέφουμε προς τα δεξιά, πηγαίνουμε στο 600 επί. Εδώ θα βάλουμε έστω ότι βάζουμε για παράδειγμα ζάχαρη. Το τοποθετούμε εδώ. Ανάβουμε το φως. Χτυπάει από κάτω, περνάει το φως εδώ από την τρυπούλα και εξετάζουμε το αντικείμενο βάζοντας το μάτι μας. Ποιο είναι το μειονέκτημα τώρα που παρατήρησα και εμείς βρήκαμε πατέντα για να το κάνουμε? Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί το μικροσκόπιο, με το φως δηλαδή από κάτω, μπορούμε να εξετάσουμε συνήθως μόνο διάφανα αντικείμενα. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να βάλουμε ένα φύλλο χαρτί και να το δούμε, γιατί δεν διαπερνάει το φως στο χαρτί. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε ένα σκοτάδι. Θα έπρεπε να έχει ένα φως και από την επάνω πλευρά, εδώ δηλαδή που είναι η βίδα, ίσως να έπρεπε να έχει ένα φως. Εμείς έχουμε μία λάμπα LED στο γραφείο, οπότε χτυπάμε με τη LED λάμπα και έρχεται ο μικρός. Τώρα, όταν ένα παιδί είναι 9 ετών ή πιο μικρό,
7 κτλ. Δεν θα κάτσει να κάνει εξέταση μόνο μία σταγόνα νερό ή ένα φύλλο που θα βρει στον δρόμο. Θα πάρει οτιδήποτε. Θα πει για παράδειγμα: για να δω αυτό το χαρτί, πώς φαίνεται, το χαρτόνι, θα το βάλει εδώ. Βάζοντας το χαρτόνι, δεν θα δει τίποτα γιατί το φως δεν το διαπερνάει. Χρειαζόμαστε πηγή φωτός από την επάνω πλευρά. Οπότε χτυπάμε με το LED που έχουμε το χαρτόνι και βλέπουμε κανονικά τη μεγέθυνση. Υπάρχει από την ίδια σειρά από ό,τι είδα αργότερα μικροσκόπιο που έχει και από επάνω φωτισμό. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο μικροσκόπιο, εγώ θα σας πρότεινα να μην πάρετε αυτό, αλλά αυτό που φωτίζει από την επάνω πλευρά. Σημαντική λεπτομέρεια, την καταλαβαίνετε όταν το έχετε αγοράσει και μετά. Αυτό ήταν λοιπόν το μικροσκόπιο. Καλό είναι να το πάρετε από 9 και μετά, που ίσως να βρει κάποια χρησιμότητα και στο σχολείο. Αλλιώς, αν θέλετε για μικρότερες ηλικίες, σίγουρα προτιμήστε αυτό που φωτίζεται από πάνω, για να μην στενοχωρηθεί το παιδί και να μπορεί να βάζει οτιδήποτε θέλει και να το μελετάει. Είναι κανονική η μεγέθυνση, πραγματικά θα δει πως είναι το αντικείμενο που θα τοποθετήσει. Αυτό ήταν λοιπόν το επιστημονικό μικροσκόπιο της ACS και της Clementoni. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.